10 και 4 να έρθει κοντά μας ο Τάσος Μαρκουίζος, ο γνωστός Ιαβέρης. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε πει να ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού και να γίνεται τακτικό, αλλά ελπίζαμε χωρίς κάποια αφορμή. Για να προλαβαίνουμε πράγματα. Έτσι θα πρέπει, ανάγκη να συμβούν. Αν και εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι πάντα υπάρχει αφορμή, γιατί είναι πάρα πολλά τα τροχαία. Καθημερινά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το τελευταίο δηλαδή πόνεσε πάρα πολύ. Μας έκανε όλους λίγο να παγώσουμε. Πώς θα μας κρατήσει, βέβαια. Το θέμα δεν είναι να τρέχουμε πίσω από τα νεκρά σώματα να δακυδεύουμε. Πρέπει να τρέχουμε μπροστά από τα ζωντανά κορμάκια να τα προστατεύουμε. Δηλαδή πρέπει την μονίμως και διαρκώς να υπάρχει μια ετοιμότητα έτσι ώστε να μην συμβαίνουν. Και άκουσα χθες και όλα σε κάποια στιγμή λέει ότι ήταν πιθανό μια παιδική απερισκεψία. Όχι. Είναι της χώρας μια απερισκεψία σε επίπεδο αποκοτιάς που σκοτώνει παιδιά. Υπάρχει διότι αυτή... παιδεία η διάχυτη, συμπεριφορά η διάχυτη. Δίνει στα παιδιά την ψευδέστηση ότι αυτό εκεί έξω είναι παιχνίδι. Να. Ακόμα και αν πάτε λίγο πίσω, λίγο πιο πίσω στην ηλικία του, στα πάρκα κυκλοφορικής αγωγής. Παιχνίδι κάνουν. Βάζουν παιδάκια μέσα σε μικρούτσικα αυτοκινητάκια των 6 ετών τα παιδιά. Να. Που βάζουν ή δεν βάζουν ζώνη γιατί δεν λειτουργεί κάποιο αστείο πράγμα. Και μετά τους βάζουν και ένα κράνο στο κεφάλι, λες είναι ο Σουμάχερ. Και βάζουν τα παιδιά να κάνουν γύρω-γύρω βόλτες. Με το κράνος και μόνο είναι σαν να κάνεις τον οδηγό αγώνων. Το χειρότερο πράγμα είναι να περάσεις το παιδί στο μήνυμα, είτε με τα λόγια, είτε με τα βιώματα, ότι αυτό είναι παιχνίδι που περνάμε καλά. Δεν περνάμε καλά, δεν είναι παιχνίδι, οδηγεί στο θάνατο. Αποσυνδέουμε με το, λίγο από το θλιβερό περιστατικό για να μην γίνει. Είναι γενικότερα, είναι γενικότερο. Επειδή όλοι κινούμαστε και στην ελληνική περιφέρεια, η οποία είναι υπέροχη και είναι πραγματικά απολαυστικό να φεύγεις από τα αστικά κέντρα. Όμως από την άλλη βλέπεις ότι ακόμα και τώρα, ας πούμε τι γινόταν το 80, το 90, ακόμα και τώρα, ας πούμε κοντεύουμε το 2020, βλέπεις ότι ο πατέρας λέει στο 15χρονο, παιδί μου έγινες άντρας, πάρ' το, τώρα σιγά θα περιμένουμε το δίπλωμα, πάρ' το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι να κόβεις βόλτες. Αισθάνεσαι σε πολλές περιπτώσεις ότι κινδυνεύεις. Πριν του δώσει την άδεια να πάρει το αυτοκίνητο, του είχε δείξει ήδη τη χαλαρότητα αυτές, γιατί είπαμε ότι αυτό που βιώνει το παιδί μεγαλώντας, καθώς γεννιέται και μπαίνει μέσα στο σπίτι, αλλά και στο αυτοκίνητο. Αυτό που βλέπουν τα μάτια του και στέλνει στο μυαλό του έτσι, και το βιώνει στην πράξη είναι αυτό που κάνουν τα πρότυπά του. Πρότυπο του κάθε παιδί είναι ο παπάς και η μαμά. Δηλαδή ο μέγιστος θαυμασμός ενός παιδιού είναι ο μπαμπάς του και η μαμά του. Αν αυτοί κάνουν καθημερινά κακουργήματα, όπως είχαμε πει την περασμένη φορά, ότι είναι κακουργήματα, δεν είναι παραβάσεις. Ξέρεις, άλλο να έχεις την ψευδέστηση ότι είναι μια παράβαση του κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας αυτή που οδηγεί στον τάφο, παιδιά. Και να μην έχεις την αντίληψη ότι αυτό είναι ένα ηθελημένο έγκλημα με πρόθεση εξαλητίας και όχι εξαμελίας. Σας το είχα πει την περασμένη φορά και το εννοώ. Και κάθε φορά που με αμφισβητούν, λέω αυτό το γνωστό, ότι ποιος Έλληνας δεν επιταχύνει στο πορτοκάλι. Δεν μου απαντάει κανένας ότι δεν. Αντί να επιβραδύνεις, επιταχύνει να περάσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν σου ξέφυγε. Αν σου ξέφυγε γιατί είσαι ξέρεις κάπου θολωμένος και περάσει το πορτοκάλι κόκκινο, εκεί έχει μια αμέλεια. Αλλά όταν το βλέπεις και δίνεις εντολή να πας πιο γρήγορα, ξέροντας ότι υπάρχει πια μεγάλη πιθανότητα να εμπλακείς με κάποιον. Να πάμε λίγο να επικεντρωθούμε στο κομμάτι ανήλικη και οδήγηση. Να σου πω πρώτα απ' όλα κάτι να διευκολύνω. Μπορεί κάποιος να το προλάβει. Τι σημαίνει ανήλικος, σημαίνει ανώριμος. Που δεν έχει τη δυνατότητα να πας να βάλεις δίπλωμα. Πώς ανεχόμαστε εδώ. Να μπει σε μια διαδικασία να μάθεις πώς να οδηγείς. Πώς ανεχόμαστε εμείς. Τι να οδηγείς τώρα. Αυτό είναι το πιο εύκολο το να οδηγείς. Τι είναι πιο δύσκολο, να οδηγήσεις ένα αυτοκινητάκι ή να οδηγήσεις ένα παπί 50 κυβικών. Ποιος μπορεί από εμάς εδώ να οδηγήσει ένα παπί με την άνεση που οδηγεί ένα παιδί και την αίσθηση της ισορροπίας. Προσέξτε, η πολιτεία, οι πολίτες και οι γονείς επιτρέπουν και ανέχονται πρώτα απ' όλα με την άδεια της αστυνομίας ένα 16χρονο οδηγεί το πιο επικίνδυνο μεταφορικό μέσο που είναι το 50 κυβικών εκατοστό παπί. Και με τις ευλογίες της οικογένειας. Εκεί είναι όριμο. Αφού είναι όριμο λοιπόν, να ψηφίσει κιόλας. Καλά, γίνονται πολλές συζητήσεις. Θέλω να πω ότι ξεκίνησε αυτή η ιστορία από την ψήφο. Δεν ξεκίνησε από την ανάγκη να βγει πιο νωρίς. Ούτως ή αλλιώς αυτό που είπε προηγουμένως σωστά. Ήδη οι γονείς και στην Αθήνα, μόλις βγουν λίγο μέσα από την πόλη, πάνε σε ένα γήπεδο και τους λέω: μην το κάνετε αυτό. Βάζουν τα παιδιά μες στο γήπεδο. Λέει σε μια λάνα, κυρία Βέρη, απλώς να εξοικειώνεται με το αυτοκίνητο. Πρόσχελο, αυτό θα περιμένει κάθε Κυριακή πώς και πώς να παίξει. Γιατί παίζει.
Αν περάσει στο συνειδητό σου και στο υποσυνείδητό σου ότι παίζει με αυτό το πράγμα, παίζει τις επόμενες μέρες με το θάνατό σου και με το θάνατο άλλων. Είναι λάθος η προσέγγιση. Ο πατέρας σου μπορεί να κάνει πράγματα που μπορεί να τα βλέπει ότι δεν σου ταιριάζει πολύ, μπορεί να είναι λίγο στραβά. Όμως στο τέλος όλα τα αποδέχεσαι, γιατί είναι το παράδειγμα το καθημερινό. Πολλές φορές λέμε το παιδί πάει στο σχολείο, του δίνουν 5 οδηγίες, μπαίνουν και τα μικρά παιδιά έτσι με τους γονείς στα αυτοκίνητα και λένε βάλε ζώνη, μας το πει ο δάσκαλος. 1, 2, 5, 10. Στο τέλος το παράδειγμα είναι αυτό που δίνει ο πατέρας και η μητέρα. Αυτό είναι. Είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί ποτέ, ας πούμε, η γοητεία, το κύρος του μπαμπά, επειδή ο δάσκαλος ή δεξιότητα. Θα σου πω όμως κάτι, γιατί υπάρχει μια ένσταση εδώ. Προφανώς και τα παιδιά μιμούνται αυτό που βλέπουν στο σπίτι τους και τους δίνεις μαθήματα εκεί που δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό εγγράφεται. Όμως το να πάρει κάποιο παιδί τα κλειδιά του αυτοκινήτου που θα το πάρει. Σε πολλές περιπτώσεις κρυφά, αυτό πώς μπορείς να το ελέγξεις, γιατί ένα παιδί προφανώς δίνει και πολύ μακριά από το θάνατο, μηνύματα, αψηφά αυτή την περίπτωση ότι μπορεί να παιδί, συμβεί. Το παιδί. Βράζει και το αίμα σε κάποιες ηλικίες. Από ποιος θα αψηφά ο γονιός του. Αυτό λέω, ένα παραπάνω. Άρα εδώ τι κάνουμε. Αυτό είναι που λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε μια εκστρατεία κατά της ανοησίας. Γιατί αυτό που συμβαίνει, το είπα προηγουμένως από κοτιά, είναι ανοησία. Δεν σημαίνει βλακεία, έτσι. Να. Σημαίνει ότι δεν έχω το νου μου. Δεν προσέχω. Αυτό σημαίνει ανοησία. Δεν έχω το νου μου στο ότι είναι πιο σημαντικό. Και η λέξη έχω, ο νους και το μυαλό είναι διαφορετικά πράγματα. Το μυαλό περιέχει μέσα ξυπνάδα και οποιαδήποτε επιτηδιότητα. Ο νους έχει φροντίδα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αυτό είναι μια. Που ελπίζω και εδώ και 30 χρόνια προσπαθώ να περάσω το μήνυμα όπου μπορώ. Ότι θα έπρεπε η πολιτεία, δηλαδή οι πολίτες και οι επιλεγμένοι από αυτούς. Αν θες βουλευτές. Και πάνω απ' όλα το κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνουν και να βάζουν στο σπίτι. Ξέρεις, δεν είναι τυχαίο που οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Γερμανοί έχουν μια άλλη κουλτούρα και μια τροπία. Δεν γεννηθήκανε. Εμείς είχαμε καλύτερη κουλτούρα. Γιατί δεν βάζουμε μυαλό. Τα θανατηφόρα τροχαίες. Έξω λοιπόν αυτό να πω. Παίζουν συνεχώς καθημερινά. Σήμερα φανταστείτε ότι θα πρέπει η ΕΡΤ από το πρωί στην προηγούμενη εκπομπή του Νίκου. Μετά τη δική σας. Μετά στις ειδήσεις. Να έχει σποτάκια που δείχνουν τροχαία δυστυχήματα. Όχι τη σύγκρουση μόνο και τα να δείξει τη συνέπεια που είναι ο γονιός που περπατάει πίσω από το φέρετρο του παιδιού. Όλες αυτές οι εικόνες. Έτσι πίσω έξω. Να κάνω λίγο το ρατσίλογο για να. Ναι, αλλά παίζει έξω. Σουηδία, Φιλανδία, Γερμανία. Το πακέτο με τα τσιγάρα, βλέπει εδώ πέρα το σάπιο πνευμό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και δεν το κόβει. Γιατί βλέποντας το φρικτό τέλος που μπορεί να γίνει. Γιατί λειτουργεί έξω. Γιατί λειτουργεί έξω. Δηλαδή έχει ένα βομβαρδισμό συναισθημάτων. Μετά έρχεται το Υπουργείο Παιδείας που με ευαισθητοποιημένους, επιμορφωμένους και εκπαιδευμένους πάνω στο αντικείμενο μου μένουν μονίμως σε αυτή τη θέση ευαισθητοποίησης παιδιών. Μετά είναι η παρουσία της αστυνομίας με κάθε μέσο που λέγεται κάμερες, αστυνομία και τα λοιπά. Να ξέρεις ότι σε παρακολουθούν. Κάνεις ελιγμούς και δεν σε σταματάνε. Γιατί δεν είναι να γράψω. Είναι λίγοι και βγαίνουν για άλλο πράγμα. Να ρωτήσω για άλλο πράγμα. Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Αλλά πρόσεχε, αν βγαίνει ένας κάποιος να κάνει περιπολία μπροστά στα μαγαζιά που υπάρχει μια εγκληματικότητα, γίνονται ληστείες και καυγάδες και κλοπές και τα λοιπά και περνάνε όλοι οι οδηγοί, λυμμένοι και όλοι ας πούμε έχουν κράνος. Τι να πρωτοκάνει τώρα αυτός, είναι 40 ποδαρούσα είναι. Δηλαδή ξέρεις κάτι, δεν θες έναν αστυνομικό μέσα σε κάθε αυτοκίνητο να σου λέει να μην σκοτωθείς. Θέλεις να έχεις το νου σου, σε αυτό που λέγαμε και για να το γλυκάνω με τις αγριάδες, είναι ότι. Ανοίγει το απόγευμα. Η πόρτα στο σπίτι. Ανοίγει η πόρτα στο σπίτι. Όταν ανοίγει, τι βλέπετε. Αυτό θέλουμε να το χάσουμε. Επειδή σταθήκατε και στην ηλικία ότι 16 χρονών με τον νόμο πλέον παίρνουν δίπλωμα και οδηγούν μηχανάκι. Το 50 αυτό το παπί. Από ποια ηλικία δηλαδή και μετά. Υποτίθεται ότι αυτοί πάνε, δίνουν οδήγηση, δίνουν τα σήματα. Και 15 και 14 το κάνω αυτό. Ωραία, δίνουν τα σήματα γιατί έγινε. Τη συνείδηση. Από ποια ηλικία δηλαδή θα πρέπει να μπορούσαν. Η ηλικία εξαρτάται πάντα από την παιδεία που είναι διάχυτη και είναι διάχυτη στη χώρα. Όταν έχει μια παιδεία που οι γονεί. Συμπεριφέρονται με ένα βάρβαρο τρόπο καθημερινά ο ένας τον άλλον, θα έχετε δει χαμόγελα έξω. Εγώ βλέπω μόνο σε εχθρότητα. Όλοι είναι επιθετικοί. Όλοι κάνουν αγριάδες, ας πούμε, κάποια στιγμή. Ανάλογα λοιπόν με την παιδεία της χώρας, τότε μπορεί ας πούμε, να αυξομοιωθεί αυτό το όριο ηλικίας. Αλλά φαντάζομαι, άντε ένα χρόνο κάτω από τα 18. Άντε ένα χρόνο. Γιατί τα παιδιά είναι όριμα πια και έχουν και συναισθηματική αντιληπτικότητα πιο ψηλή από τους μεγάλους. Στα 17. Μαζί με το πακέτο της ψήφου και μαζί με το δίπλωμα του αυτοκινήτου. Μα το μηχανάκι όμως δεν μπορεί να είναι πιο κάτω. Εγώ θα το βάζα πιο πάνω, αφού το θεωρώ πιο δύσκολο. Γιατί εκτός από την ισορροπία, είσαι ευάλωτος πια
Στον κάθε ανόητο που δεν σε βλέπει. Η συμπεριφορά μας όταν πιάνουμε το τιμόνι δεν συνδέεται με ένα σύνολο συμπεριφοράς, μια συνολική στάση ζωής. Δηλαδή ότι πιάνεις το τιμόνι και βγαίνεις και λες ο δρόμος μου ανήκει, εγώ θα σε περάσω γιατί εγώ είμαι μάγκας και εσύ είσαι... Αυτό πώς λέγεται. Αυτό λέγεται αλητεία. Αυτό λέγεται φασισμό. Αυτό λέγεται... Όπως είναι ο φασισμός της οχλοκρατίας. Άμα κάνει ό,τι μου γουστάρει. Ναι. Γιατί έτσι θέλω εγώ. Ναι, αυτό δεν είναι το περίπτωμα της δημοκρατίας. Θα το έχει κάποιος άνθρωπος σε όλες τις εκφάσεις της ζωής του. Πώς θα το αφαιρέσει μόνο από τη μία, που είναι πολύ βασική. Αυτό είναι θάνατος άμεσος. Το άλλο που μπαίνει στο λεωφορείο μπροστά και σου κλέβει τη σειρά, είναι σαφή αγία να μπορεί να φάει και καμιά σφαλιάρα. Ή όταν μπαίνει στην τράπεζα. Ή όταν μπαίνει σε μια ουρά. Αυτό δείχνει τη γαϊδουριά του. Αλλά η εικόνα στους δρόμους. Έτσι, αυτό που λέμε ότι αυτό που σημαίνει στον δρόμο αποκωδικοποιεί και αποτυπώνει την παιδεία, την κουλτούρα, τον πολιτισμό ενός λαού συνολικά, γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι η ζωή σου και η ακεραιότητά σου, ενώ στα άλλα είναι μόνο θέμα πλέον να σε προσβάλλουν την ώρα που κάνεις την καλή δουλειά, αλλά πραγματικά ακόμα και στο κομμάτι της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, όλα αυτά τα πράγματα τι δείχνουν, ότι εγώ προσπαθώ, ας πούμε, κάποια στιγμή λαμογιο, με έναν τρόπο βρωμερό, ας πούμε, να μεταφέρω αυτό το κόστος συντήρησης της χώρας σε κάποιον άλλον. Νομίζω ότι είναι διάχυτη νοοτροπία. Δεν είναι πια. Απλώς το δρόμο είναι αυτό που. Επειδή είστε πολύ μάχημος και το βάζετε σε κάθε κουβέντα όλο αυτό και με πάρα πολύ ζωηρό τρόπο. Εγώ νομίζω τρόπο. Το πάντα και είναι. Και το θέμα με τα βίντεο και το πώς πρέπει η τηλεόραση να λειτουργεί. Αυτό στην πολιτεία δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν το έχετε πει και δεν το έχετε μεταφέρει. Δεκάδες φορές έχω καταθέσει προγράμματα με λεπτομέρειες. Λοιπόν. Γιατί τώρα στον Ιαβέρη ανοίγουν την πόρτα. Φαντάζομαι βέβαια. Λοιπόν, στον Ιαβέρη κάτσε, ρωτάνε και τα δικά του υπουργεία. Ωραία, πάνε στο σπίτι. Ήρθε και Ιαβέρη στο γραφείο. Και μας είπε να νομοθετήσουμε κατά τη ανοησία και τη οδική εγκληματικότητα. Και διερωτάται ο υπουργός Γίνωνα. Δηλαδή πρέπει να νομοθετήσω κατά του εαυτού μου. Να. Αφού κάνει κακουργήματα καθημερινά ο ίδιος. Όταν δημιουργούμε και παράγουμε αυτή το κίνδυνο και αυτή τη συμπεριφορά εμείς οι ίδιοι, πώς μπορούμε. Κοίταξε, αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά. Να. Ότι όταν όλη η χώρα νομίζει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή είναι υπέτεια μια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαμελίας για το θάνατο ενός νέου ανθρώπου σε επίπεδο γενοκτονίας που τα έχουμε πει την περασμένη φορά, και δεν είναι ένα ηθελημένο κακούργημα με πρόθεση, γιατί αυτή η πρόθεση νομίζω ότι είναι αμφισβητήτη. Αυτό το είπα και πρώτο. Ότι επιταχύνεις το πορτοκαλί, έχεις πρόθεση να εμπλακείς. Αυτή λοιπόν την πρόθεση λοιπόν κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να την τιμωρήσεις όχι με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά με τον ποινικό κώδικα. Και γι' αυτό έξω τους συλλαμβάνουμε χειροπέδες, τους πάνε σε αντίστοιχα νοσοκομεία, στο κάτω, ας πούμε, και στο Ασκληπείο Βούλας. Και τι κάνουν εκεί, κοινωνικές υπηρεσίες. Για ποιο λόγο, γιατί θέλει καθάρισμα το πάτημα, όχι μόνο, για να δουν και από τι γλιτώσανε. Μάλιστα. Βλέπει άλλα σώματα κομματιασμένα, βλέπει γονείς. Λοιπόν, οπότε... εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε εδώ τις επαφές μας. Αυτό είναι το σημαντικό, να τρέχουμε πριν. Mm. Πριν και άμα ξεχνάμε να κάνουμε την πρόσκληση, να έρχεστε να κάνετε ντου. Δίνουμε το ελεύθερο. Άμα τρέχουμε λίγο μπροστά, νομίζω ότι είναι θετικό. Μακάρι να το βλέπουμε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας.